Μέχρι και το 1 τέταρτο του μισθού τους μπορεί να χάσουν οι συστηματικά ασυνεπείς φορολογούμενοι, εάν δεν τακτοποιούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στην εφορία. Ο νόμος της κατάσχεσης τμήματος του μισθού υπό προϋποθέσεις ισχύει εδώ και δεκαετίες και ήδη έγινε πράξη σε 20 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Έχουν γίνει σε 20 αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σας πω, έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα, τους επόμενους μήνες θα έχουμε και σε άλλες κατασχέσεις εργαζομένων τους μισθούς τους από την εφορία. Θα πρέπει επίσης να σας πω την αναλυσία του κράτους όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, ένα επίπεδο επιβίωσης, να μην είναι 400, 500, 600 ευρώ για να επιβιώσει ο υπάλληλος. Το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ανα πάσα στιγμή, στην περίπτωση που οι οφειλές των φορολογούμενων είναι ληξιπρόθεσμες, έχουν αγνοήσει τις συνεχείς οχλήσεις της εφορίας και δεν έχουν μπει ποτέ σε κάποια από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης. Έτσι, η εφορία ειδοποιεί τον εργοδότη με ειδικό έγγραφο, με το οποίο του ζητά να καταβάλει μέρος της οφειλής, αλλά με την προϋπόθεση το υπόλοιπο ποσό της κατάσχεσης να μην είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ. Αυτό είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση να κατατρομοκρατήσει και να πάρει τα εισοδήματά μας από πλάγιους τρόπους. Μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχει ενεργοποιηθεί πιο πολύ, αλλά βέβαια σε σχέση με τις περικοπές που υπάρχουν και είναι πραγματικά μεγάλες και δυσβάστακτες, αυτό το μέτρο να γίνεται ακόμα πιο επώδυνο. Στο εξής, οι κατεπάγγελμα ασυνεπείς θα πέφτουν στα δίχτυα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς ήδη έχει λάβει δράση η ειδική μονάδα ίσπραξης. Ειδικά για μεγάλα ποσά, η ίσπραξη θα γίνεται από ιδιώτες ελεγκτές, αλλά και δικηγορικά γραφεία. Αν μας φτάσουμε στο σημείο να μας κατάσχουν και τους μισθούς, τότε εντάξει, άντε φύγαμε, είναι σαν να μην ζούμε. Η πολιτική τους είναι εκείνη που ευθύνεται για όποια προβλήματα έχει σήμερα η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία και κατά συνέπεια αυτοί είναι εκείνοι που πρέπει να πληρώσουν. Πέρα από την κατάσχεση του μισθού, η εφορία μπορεί να προχωρήσει και σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει πλήρη κυριότητα σε αυτά.